Γέρμα, αυτή τη στιγμή μετά το κάλεσμα του Δημάρχου να μας ενημερώσει για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, μας έγινε ενημέρωση για τη διάθεση του Δήμου να εφαρμόσει το μέτρο και ότι θα ξεκινήσει την διαφημιστική του καμπάνια. Είπαμε και εμείς τις προτάσεις μας, τις οποίες κάποια στιγμή μετά την Γενική Συνέλευση θα βγουν και συγκεκριμένα πορίσματα για να σας μιλήσω συγκεκριμένα. Εγώ θα ενημερώσω τους συναδέλφους συγκαλώντας Γενική Συνέλευση, ενημερώνοντάς τους για τις προθέσεις του Δήμου. Το βασικό ερώτημα του Δημάρχου προς εμάς ήταν στο αν θα συμμετέχουμε εμείς ναι ή όχι σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια που θα ξεκινήσει. Και μετά την Γενική Συνέλευση θα δώσουμε συγκεκριμένη απάντηση, ποιες είναι οι δικές μας προτάσεις και αν διατηθέμαστε ή όχι, είμαστε διατηθειμένοι μάλλον, να συνεχίσουμε να ακολουθήσουμε και μέσα σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια. Εμφανίζεστε καταρχήν θετική. Ορίστε. Εμφανίζεστε καταρχήν θετική. Δεν είναι απλό το ερώτημα. Θετική είμαστε όλοι, καταρχάς είναι νόμος. Δεν μπορούμε να συζητάμε για την εφαρμογή ή όχι ενός νόμου, δεν είμαστε αρμόδιοι. Είναι ένας νόμος που κανονικά πρέπει να εφαρμοστεί. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα το αποδεχτεί η κοινωνία, πώς θα περάσει το μήνυμα στους πολίτες, για να μην είμαστε κακοί εμείς, γιατί το άμεσο αντίκτυπο είναι ότι αν αύριο εμείς μαζέψουμε τα δασάκια από τα μαγαζιά μας, που δεν έχουμε πρόβλημα στο να το κάνουμε αυτό, η κακή της αυριανής ημέρας θα είμαστε εμείς οι καταστηματάρχες. Θα μαλώσουμε εμείς οι ίδιοι με τον κόσμο. Θεωρούμε, όχι δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε τον νόμο, θεωρούμε ότι είναι λάθος του νόμου και θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να είμαστε οι αστυνομικοί των μαγαζιών μας εμείς. Υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή του νόμου. Δεν μπορεί η επιχείρηση να έχει το πρόστιμο και ο παραβάτης όχι. Αν τα πράγματα ήταν αλλιώς, δηλαδή η δικιά μας πρόταση είναι νομική, είναι να αλλάξει ο νόμος ώστε το μεγαλύτερο μέρος του προστίμου και της επιβολής να πάει στον πελάτη παύλα καταναλωτή. Εμείς σαν επιχειρήσεις είμαστε διατεθειμένες να έχουμε τα απαραίτητα σήματα, να μην έχουμε τα σάκια, να κάνουμε αυτό που προβλέπεται από την νομοθεσία στο να μην παρακινούμε κάποιον πελάτη στο να καπνίσει. Αλλά από εκεί και πέρα, αν κάποιος δεν το δέχεται αυτό στο κατάστημά μας και είναι ο παραβάτης ο ίδιος, θα πρέπει να πληρώνει το πρόστιμο αυτός και όχι να επιβαρύνεται η επιχείρηση. Θα εντατικοποιηθούν οι ελέγχοι, σας είπαν, για βεβαίως προστίμων παραβάσεων. Ελέγχοι υπάρχουν ήδη. Ήδη σε όλο αυτό το διάστημα που συζητάμε γίνονται έλεγχοι. Από εκεί και πέρα, με πρωτοβουλία του Δήμου, που εκεί έχει και δίκιο, γιατί θα διαφημίσει την εφαρμογή ενός νόμου που δεν ήταν και υποχρεωμένος να το κάνει. Θα κάνει τη διαφημιστική του καμπάνια και από εκεί και πέρα, σε συνεργασία με εμάς, όταν είμαστε προετοιμασμένοι όλοι να το αποδεχτούμε, θα αρχίσει η εφαρμογή του κανονικού νόμου που ήδη υπάρχει. Σας είπε χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χρονοδιάγραμμα. Μπορεί να είναι από ένα μήνα, δύο, τρεις, ανάλογα από ό,τι θα ξανασυζητήσουμε μαζί. Θα ξεκινήσει η διαφημιστική καμπάνια. Θα συζητήσουμε, θα κάνουμε εμείς την ανατροφοδότηση της πληροφορίας προς τα πίσω και θα βγάλουμε τα συμπεράσματα. Δεν μπορούμε χρονικά να προσδιορίσουμε αν θα είναι ένας, δύο ή τρεις μήνες. Αλλά πάντως δεν θα είναι, από ό,τι κατάλαβα, πάρα πολύ εισαγωγικά αν έχει.